Γιάννης, μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και πρόεδρος του Προεδρικού Αρμένου. Κοιτάξτε, έχουν γίνει 4% αυτή τη στιγμή. Όχι ότι είναι αρκετοί και δεν ξέρουμε αν το επιστημονικό προσωπικό είναι επαρκής για να βρίσκεται πότε γεννά ο δάκος και πότε δεν γεννά, για να ψεκάζεται πριν γεννήσει για να μην κάνει αφήνει 300 αυγά πίσω του ή 250. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, ειδικά τώρα γιατί φέτο το καλοκαίρι είναι όλο δροσινάδες, από ό,τι είδατε, δεν έχουμε κάψονες και οι ψεκασμοί κατά τη γνώμη μας είναι λίγοι. Άρα σημαίνει ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνουν, και μην κοιτάζουμε τώρα τους βιολόγους που θα βγουν μέχρι τις 24. Εντάξει, βιολόγοι είναι βιολόγοι, αυτή είναι άλλη ιστορία. Ψεκάζουν μόνοι τους. Αλλά οι υπόλοιποι φτωχοί, αγρότες, αν δεν γίνουν τουλάχιστον 2 ψεκασμοί ακόμη και να καθυστερήσει ο κόσμος, επειδή είναι και όψιμη χρονιά, χρειάζεται μια γερή παρέμβαση. Έχουν κόψει τόσα λεφτά που έχουν κόψει. Βγαίνουν και σήμερα στα Χανιώτικα Νέα και γράφουν κάτι. Τι να πούμε τώρα. Αυτά τα έχουμε πάει στη μάπα τόσα χρόνια. Ας θυμηθούν λοιπόν την κατάσταση του 19 με 100 εκατομμύρια ζημιά η Κρήτη ή όλη η Ελλάδα. Αυτά τα βγάλαν οι ίδιοι επιστήμονες. Αλλά αυτά, παιδιά, να τα βάλετε τότε. Γιατί προσθέσατε τα νέα τηλεόραση που δώσαμε συνέντευξη και τα είπαμε, δεν τα βάλανε. Εντάξει, είχαν χθες τον πρόεδρο των φτηνοτρόφων να πει του κόσμου τι αηδίες, σας το λέω καθαρά. Εντάξει, δεν χρειάζεται μπροστά στην κάμερα.